Πάμε στον κύριο Νίκο Αγγελάκη, πρόεδρος Ένωσης Κριτών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Βάρκηζας. Την καλησπέρα μας, πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Λοιπόν, η ελπίδα πέρασε και από τα νότια εκεί της Αττικής. Το έριξε, το έστρωσε. Τι έχει απομείνει, κάτι βλέπουμε εκεί. Ναι, χθες είχε μια δυνατή χιονόπτωση. Κράτησε από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Εδώ τα μέρη μας δεν αποκλειστήκαμε χάρη στις κατάλληλες συνέργειες του Δημάρχου. Είχε φροντίσει από πριν, είχε ρίξει αλάτι στους δρόμους, είχε προετοιμάσει τον κόσμο με συνέχεια δημοσιεύματα, ναι, και την πολιτική προστασία. Με αποτέλεσμα μέχρι το βράδυ να το έχει στρώσει σε αρκετά σημεία και στη Βάρκησα και στη Βάρη και στη Βούλα και στη Βουλιαγμένη. Είναι τέσσερις διαφορετικές περιοχές. Σωστά. Απλά στη Βάρκησα, λόγω που μπορεί πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα, σήμερα το πρωί είχε λιώσει σχεδόν τελείως. Εδώ που είμαστε εμείς, τα πηγαδάκια της Βούλας έχει σε κάποιες γωνίες, όπως βλέπετε, λίγο χιόνι ακόμα. Πιο πάνω, στο πανόραμα και στη Βούλα, έχει πολύ περισσότερο χιόνι. Απλά εμάς πέρασε, να το πω ξυστά, είχε πάρα πολύ χιόνι, αλλά ευτυχώς δεν θυμίσαμε ούτε θύματα, ούτε είχαμε ατυχήματα, ούτε τίποτα. Χάρη στις ενέργειες του Δημάρχου. Δεν είναι σύνηθες το φαινόμενο, βέβαια, σωστά, κύριε Αγγελάκη, εκεί να το στρώνει στα νότια προάστια της Αττικής. Κοιτάξτε, εγώ τα τελευταία 10 χρόνια που ζω και εργάζομαι εδώ πάνω, ναι, είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και πέρυσι είχε. Πέρυσι μπορώ να πω ότι κράτησε περισσότερο και σαν ποσότητα και σαν άργησε 3 μέρες να λιώσει το χιόνι. Σήμερα είχαμε μια ηλιόλουστη μέρα από το πρωί, με αποτέλεσμα να λιώσουν τα χιόνια σχεδόν. Και όπως σας είπα και πριν, εμάς μας πέρασε ξυστά από εδώ πέρα. Έπεσε πολύ χιόνι, αλλά έλειωσε σύντομα και δεν είχαμε καθόλου προβλήματα στην περιοχή που είμαστε. Ελάχιστα προβλήματα με την ηλεκτροκότηση. Η δρόμη ήταν ανοιχτή συνέχεια. Ναι. Κανένα πρόβλημα. Προλάβατε, δεν προλάβατε να χαρείτε λίγο να βγείτε λίγο στους δρόμους με προσοχή? Μπορεί να είμαστε παραθαλάσσιοι, αλλά έχουμε και βουνά από πίσω μας αρκετά. Πήγαμε και λίγο στο βουνό, πήξαμε και λίγο χιόνι. Ναι. Τα παιδιά μας το χαρήκαμε και λίγο. Είδαμε και εμείς μια άσπρη μέρα, έστω λίγο. Είδατε εκεί μια άσπρη μέρα, έφερε η ελπίδα λοιπόν μια άσπρη μέρα. Λοιπόν, εκεί με το σύλλογο τώρα θα τα ξαναπούμε βέβαια και το επόμενο διάστημα. Είμαστε Έχετε μπει σε μια πορεία κανονικότητας. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά στα μέσα του Δεκεμβρίου, μετά ήρθαν τα Χριστούγεννα, κλείσαμε για λίγο. Ξεκινήσαμε παρόλη την, πριν 10 μέρες, ξεκινήσαμε παρόλη την κατάσταση με πάρα πολλά μέτρα, μόνο εμβολιασμένους, με self-test, με τα απαιτούμενες αποστάσεις και σιγά σιγά οδεύουμε, ανεβαίνουμε. Μάλιστα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Αγγελάκη. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα, να είστε καλά, υγεία και προσοχή σε όλο τον κόσμο. Γιατί από ό,τι βλέπετε, αυτά που βλέπετε στην τηλεόραση στην Αθήνα είναι ένα δράμα. Μία βόλτα που πήγα μέχρι το Κοροπή, εγώ κάποια στιγμή το πρωί λόγω δουλειάς. Είναι τραγική κατάσταση. Είναι τραγική, είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω, την καλησπέρα μας από Κρήτη.